Το δικό του όχι στις απολύσεις στο δημόσιο τομέα βροντοφώναξαν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι της Κρήτης που συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έγιναν το πρωί στα κέντρα των μεγάλων πόλεων του νησιού. Στο Ηράκλειο, ο βροχερός καιρός και το τσουχτερό κρύο δεν εμπόδισε τους συνδικαλιστές να συγκεντρωθούν στο χώρο έξω από το εργατικό κέντρο, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Αντίστοιχο ήταν το σκηνικό τόσο στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά, όσο και στο εργατικό κέντρο Ρεθύμνου. Θα είμαστε αντίθετοι, θα είμαστε στους δρόμους να αποτρέψουμε το νομοσχέδιο να ψηφιστεί. Τις πολιτικές αυτές που εφαρμόζονται εις βάρος των πολιτών δεν θα πρέπει να περιμένουμε να ανατραπούν από μόνες τους, αλλά πρέπει με τη συμμετοχή μας και την αγωνιστική μας δράση να τις ανατρέψουμε στην πράξη. Τα πράγματα στο δημόσιο τομέα ούτε καν μένουν στην ίδια κατάσταση, δυστυχώς χειροτερεύουν μέρα με τη μέρα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα θα έρθουν πλέον αντιμέτωποι με την ανεργία στις 22 Μαρτίου, οπότε και λύγει το καθεστώς διαθεσιμότητας. Η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας στις απολύσεις, στο καθεστώς διαθεσιμότητας αλλά και στις αξιώσεις που προβάλλει η Τρόικα στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, πέρα από τη σημερινή 24ωρη πανελλαδική απεργία, έχει προκηρύξει και μία 48ωρη στις 19 και 20 Μαρτίου. Από χθες έχει κατεθεί το νέο νομοσχέδιο στη Βουλή για την αξιολόγηση, μία σειρά μέτρων τα οποία ουσιαστικά θα θέσουν τη θηλιά στους δημοσίους υπαλλήλους. Όσο η κοινωνία παραμένει απογαυνωμένη, όσο τα συνδικάτα διαμελίζουν τις δυνάμεις τους, η κυβέρνηση θα επιτυχαίνει τους στόχους της, που είναι η διάλυση του κοινωνικού ιστού της χώρας. Είναι ο σκοπός και ο στόχος τους να μας στείλουν στον Κιάδα. Να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που εκπορεύεται από το κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μια πολιτική που στόχο έχει τα εργασιακά μας δικαιώματα. Μια πολιτική που έχει ως στόχο να μας οδηγήσει σε μισθούς Κίνας. Δεν θα επιτρέψουμε όσο περνάει από το χέρι μας καμία απόλυση κανενός συναδέλφου. Και δεν θα επιτρέψουμε όχι μόνο τις φανερές απολύσεις, αλλά και τις κρυφές απολύσεις. Στις κατατόπου συγκεντρώσεις που έγιναν σε ολόκληρη την Κρήτη, το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στον τομέα της δημόσιας υγείας και στο ΙΚΑ, οι οποίοι τόνισαν πως οι επερχόμενες απολύσεις στο δημόσιο για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα είναι μια υπόθεση που αφορά όλους. Και ενώ η συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία κρίθηκε ικανοποιητική, ωστόσο εξαιρετικά μικρή ήταν η συμμετοχή στις συγκεντρώσεις που έγιναν, γεγονός που δεν έμεινε ασχολίαστο από τους συνδικαλιστές. Συνεχίζουμε να μην παίρνουμε το μάθημα, συνεχίζουμε να μαζευόμαστε από εδώ και από εκεί, χάνοντας δυνάμεις και δίνοντας το δικαίωμα στην κυβέρνηση να απαξιώνει αυτούς τους αγώνες. Πρέπει πλέον να μας απασχολήσει και η ατομική ευθύνη του καθενός. Ακούμε διάφορα για τις ηγεσίες συνδικαλιστικές, αλλά πρώτα απ' όλα ο καθένας είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τις πράξεις του.